Βρίσκομαι εδώ μαζί με τη συνάδελφό μου, είμαι η Βικτωρίνη και είμαι διαστός πλήρωμα ασθενοφόρος στο κάτω Γαλινιάς. Μαζί με τη συνάδελφό μου. Λοιπόν, και θα είμαστε εδώ σήμερα μαζί σας, προκειμένου να σας δείξουμε αυτά τα τρία βήματα που χρειάζεται να κάνετε, προκειμένου να πυκνοκυλήσετε μια καρδιά ενός ανθρώπου που έχει σταματήσει. Αρχικά θα σας δείξουμε τα βήματα σε πραγματικό χρόνο και στη συνέχεια θα έχουμε επεξήγηση του κάθε βήματος, για ποιο λόγο γίνεται Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Λιδόστρωτο, σήμερα στο Αντιστόλι, και ξαφνικά ένα άτομο καταραίει μπροστά μας. Θα δούμε τώρα από τον συνάδελφο το τι ενέργειες πρέπει να γίνουν προκειμένου να βοηθήσουμε αυτό το θύμα να ξεκινήσει η καρδιά του. Είσαι καλά. Επομένως, προσεγγίζουμε αυτόν τον άνθρωπο μόνο αν εξασφαλίσουμε τη δική μας ασφάλεια. Εάν είμαστε στον δρόμο, δεν προχωράμε αν η αστυνομία δεν έχει εξασφαλίσει την κυκλοφορία των οχημάτων. Αν υπάρχουν καλώδια, αν υπάρχουν διοχημένα καύσιμα, αν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος στη σκηνή, δεν προσεγγίζουμε εμείς. Μόνο όταν έχουμε ασφάλεια θα προσεγγίσουμε. Γονάτισε δίπλα στο θύμα και το ταρακουνάει από τους ώμους, λέγοντάς του «Είσαι καλά, είσαι καλά». Χρησιμοποιεί κινητικό και ηλεκτρικό ερέθισμα. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλουμε να δούμε αν αυτός ο άνθρωπος αντιδράει. Και φυσικά αυτός ο άνθρωπος δεν αντιδράει. Η επόμενη κίνηση στην οποία προβαίνει είναι να κάνει αυτή την κίνηση. Αυτή η κίνηση χρησιμοποιείται για την απελευθέρωση του αεραγωγού. Ένα άτομο το οποίο δεν έχει αισθήσεις, δεν ανταποκρίνεται με το περιβάλλον, κινδυνεύει από τη γλώσσα. Η γλώσσα μας είναι ένας μυς και όταν είμαστε λοιπόν σε καταστολή, αυτή η γλώσσα, όπως όλοι οι μύες του σώματος χαλαρώνουν, έτσι και η γλώσσα χαλαρώνει και πέφτει. Δεν γυρνάει πίσω η γλώσσα ποτέ. Ξεχάστε το αυτό. Στη συνέχεια, κάνει αυτή την κίνηση και η γλώσσα μετατοπίζεται προς τα εμπρός. Και στη συνέχεια θέλει να δει αν αυτός ο άνθρωπος αναπνέει και πώς το κάνει. Βάζει το πρόσωπό της κοντά στο πρόσωπο του θύματος και βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Θα δει το θώρακα αν ανασηκώνεται όπως συμβαίνει στη φυσιολογική μας αναπνοή. Θα ακούσει, έχει το μάγουλό της κοντά στο στόμα του και θα ακούσει για παθολογικούς ήχους ή για σημεία αναπνοής. Και αισθάνομαι, θα αισθανθεί την υγρασία της εκπνοής αυτού του θύματος αν τυχόν ανέπνεε. Και φυσικά αυτό το θύμα δεν αναπνέει. Στη συνέχεια, παίρνει τηλέφωνο και καλεί το 166. Το 166 το ΕΚΑΒ, το Εθνικό Κέντρο της Βοήθειας, είναι ο μοναδικός πάροχος της δίχουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Στο ΕΚΑΒ λέει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει το όνομά της.
λέει το σημείο, το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται. Αναφέρει ότι έχει ένα άτομο που δεν αναπνέει. Και στη συνέχεια ρωτάει, θέλετε κάτι άλλο, δεν κλείνουμε ποτέ το τηλέφωνο στο 166. Περιμένουμε πάντα μήπως θέλουν να μας ρωτήσουν κάτι άλλο. Κλείνει το τηλέφωνο και ξεκινάει και κάνει θωρακικές συμπιέσεις. Τα χέρια της θα αναλάβουν το έργο που κάνει η καρδιά αυτού του ανθρώπου που έχει σταματήσει. Τοποθετεί τη βάση της παλάμης της στο κέντρο του θώρακα. Πλέκει τα δαχτυλά της, έρχονται οι ώμοι της κάθετα στο θώρακα και θα συμπιέσει το θώρακα 30 φορές. Με συχνότητα 100 το λεπτό. Ο αριθμός των θωρακικών συμπιέσεων είναι από αυτό το τραγούδι που ακούτε. 100 το λεπτό και όχι παραπάνω από 120. Κάνει 30 θωρακικές συμπιέσεις. Και όταν τελειώσει τις 30 θωρακικές συμπιέσεις, θα δώσει 2 εμφυσίσεις στη διάσωση, στο λεγόμενο φιλί της ζωής. Βάζει το χέρι της στο μέτωπο, κάνει έκταση κεφαλής και με τα 2 δάχτυλα του άλλου χεριού ανασηκώνει το πηγούνι, σφραγίζει τη μύτη του θύματος, παίρνει μία αναπνοή και θα σφραγίσει τα χείλη της, τα χείλη του θύματος και θα εκπνεύσει περίπου για 1 δευτερόλεπτο. Θα του δώσει όσο χρειάζεται, όσο ψυχόνο χρειάζεται προκειμένου να επιβιώσει τα όργανα αυτού του ανθρώπου. Αυτό θα το κάνει μέχρι να έρθει το 166, μέχρι η ίδια να κουραστεί ή μέχρι ο ασθενής το θύμα να δώσει σημεία ζωής. Αυτή είναι η βασική κατεπνευμονική αναζωογόνηση. Στην ουσία είναι η ελληνική θωρακικών συμπιέσεων και φυσική συνδυάσεις. Οι θωρακικές συμπιέσεις όπου τα δικά σας χέρια θα κάνουν το έργο της καρδιάς του ανθρώπου που έχει σταματήσει. Και την ειδική σας αναπνοή θα του δώσει το οξυγόνο το οποίο χρειάζεται και μένει να διατηρηθεί που του δώσει αυτός ο άνθρωπος. Μπορούμε να κάνουμε αν υπάρχει είναι ένα μηχάνημα το οποίο χορηγεί ηλεκτρικό ρεύμα σε καρδιακή ανακοπή. Όταν ένας άνθρωπος ακούσει καρδιακή ανακοπή, η καρδιακή αριθμία που φέρει είναι η καρδιακή μαρμαρίδη. Και η μόνη της θεραπεία είναι αυτό το μηχάνημα. Ο αυτόματος εξωτερικός αυτοκινητής. Ένα μηχάνημα εύκολο στην χρήση. Να χρησιμοποιηθεί από όλους εσάς, από όλους τους πολίτες. Ανοίγουμε το καπάκι. Και όπως βλέπετε, απεικονίζονται σε εικονίδια όλες οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε. Θα σας πει αυτός, όταν έρθει ο κινητοποιητής, το μόνο που κάνετε είναι να ακούτε μόνο αυτό το μηχάνημα, τίποτε άλλο. Φέρει 2 ηλεκτρόδια, τα οποία αυτά θα κολληθούν στο θώρακα του θύματος. Το ένα θα μπει κάτω από τη δεξιά κλίδα και το άλλο στην αριστερά κάτω από την αριστερή μας χάλη. Όταν λοιπόν θα τοποθετηθούν αυτά τα ηλεκτρόδια, θα ανοίξετε το κουτάκι, το κουμπί. Μας λέει ένα-ένα τα βήματα που κάναμε πριν. Θυμάστε, πήγε κοντά. Είσαι καλά, είσαι καλά. Απελευθέρωσε τον αεραγό. Είδατε την κίνηση που έκανε προκειμένου να απελευθερωθεί ο αεραγός από την πτώση της γλώσσας, η οποία είναι ένα σμίς. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι για 10 δευτερόλεπτα. Ό,τι έκανε πριν, της τα λέει να τα κάνει τώρα αυτό. Θα αναλύσει, θα δει η καρδιά τι ρυθμό έχει, τι χρειάζεται. Μην αγγίσετε τον ασθενή. Γίνεται ανάλυση, όλοι μακριά. Όταν θα τοποθετηθούν τα λεπτοκόλλητα ηλεκτρόδια,
Ο απειδοτής θέλει να δει αυτή η καρδιά τι βλάβη έχει υποστεί. Τι θέλει, θέλει να κάνει θωρακικές συμπιέσεις ή θέλει να του δώσει ρεύμα με αυτό το μηχάνημα. Επομένως, την ώρα εκείνη, κανείς δεν πρέπει να χτυπάει τον ασθενή. Θα γίνει. Η ανάλυση διακόπτει. Ελέγξτε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόνια. Μην αγγίζετε τον ασθενή. Είναι η ανάλυση. Όλοι μακριά, γίνεται ανάλυση. Δεν πρέπει κανείς να τον ακουμπήσει. Συνιστάται απεινίδωση. Όταν σας δώσει αυτή την εντολή, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε αυτό το κουμπάκι. Το χεράκι σας, το δάχτυλό σας θα είναι στο κουμπί αυτό του απεινιδωτή και θα κοιτάτε μακριά. Και θα φωνάξετε όλοι μακριά, δυνατά, ότι όλοι μακριά θα δώσω ρεύμα. Θέλετε να το δούμε σε πραγματικό χρόνο όλο αυτό? Δηλαδή όπου πηγαίνω να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Όπου πηγαίνω πρέπει να έχω εγώ το μηχάνημα. Δεν ξέρω που θα με έρθει πίσω κάτω. Θα έχω όλο αυτό το πράγμα μαζί μου? Όχι. Αλλά εσείς τα μάτια μου τι δεν μπορούν. Λοιπόν, έλατε από εδώ επειδή έχει. Στην Κεφαλονιά έχουμε αρχίσει και βάζουμε. Δηλαδή έχουμε τοποθετηθεί ήδη σε ένα ξενοδοχείο, ήδη σε ένα κομπέ στο Λιξούρι. Στην Εκτεραπέτσα. Ακάτω. Ναι. Λοιπόν, αν εσείς δεν έχετε αυτό το μηχάνημα, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να συνεχίσετε να κάνετε θωρακικές συμπιέσεις μέχρι να έχετε ασθενοφόρο. Όταν δεν έχουμε αυτό με το εξωτερικό απεινιδωτή, αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να κάνουμε συνεχόμενα αδιάλειπτες θωρακικές συμπιέσεις. Αντιμετωπίσετε ένα θύμα το οποίο έχει υποστεί καρδιακή ανατροπή. Δηλαδή, πολύ απλά με τα δικά σας τα χέρια θα βοηθήσετε να επανεκκινηθεί η καρδιά ενός ατόμου που έχει σταματήσει. Συμπίεση. Έτσι. Αυτό είναι. Πάμε, δώσε. Κάνε συμπίεση. Με τη βάση της φαλάκης. Με τέτοιο. Δώσε. Τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε. Έτσι. Τα χεράκια θα κάνουν παπεμπρόσιτε. Κορίτσια. Δεν πειράζει. Έτσι. Αυτό είμαστε εδώ. Σκουπίζουμε. Σώπα, παιδιά μου. Δεν πειράζει. Κλείδωσε κάτω. Έτσι. Έλα κάτω. Μη σου ξεπηδώ. Κλείδωσε εδώ. Έτσι. Δεν καλαγίζεις. Πάμε. Έτσι. Λες και είναι κοκαλωμένα τα χέρια σου. Αυτό. Αυτό. Μπράβο. Έτσι. Πήγαινε με το ρυθμό του τραγουδιού. Πάμε με το ρυθμό του τραγουδιού. Πάμε. Φουτίνα. Κάνε το ρυθμό. Συντόνισε τα χέρια σου. Άμα απελώ γύρω από την καρδιά, μπορείς να στείλει. Μπράβο, έτσι στην ουσία τα χέρια. Ακριβώς, πιέντε το τώρα κάτω. Λέξτε, βάλτε καλά την παλάμη σου. Εκείνος πήγε.
μέσα με το άνοιξε. Μπράβο. Έλα κάτω. Και πάμε, πίεση. Πίεση. Καλή πράξη αυτό.